Και ο Δήμος σας μαζί με άλλους Δήμους βεβαίως τρέχουν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος που έχει και μεγάλη απήχηση. Κύριε Κυριάκου, να δούμε λίγο τι προβλέπει αυτό το πρόγραμμα και γιατί είναι σημαντική η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ακριβώς, κυρία Σάβα. Να πω ότι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος με επικεφαλή εταίρο των Δήμων Λεμεσού και άλλοι τρεις Δήμοι. Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, ο Δήμος Γερμασόγειας και ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς. Και να πω ότι το πρόγραμμα αυτό συνεχίζει τις δράσεις του για έκτη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να δώσει στους ξένους υπηκόους, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, επέλεξε να μεταναστεύσει και να ζήσει στον τόπο μας. Έτσι, με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να τους εντάξουμε πιο εύκολα την κυπριακή κοινωνία. Μια από τις δράσεις που αποφασίσαμε ως Δήμος να υλοποιήσουμε είναι και τα διαδικτυακά μαθήματα ελληνικών και οφείλω να ομολογήσω ότι δεν περιμέναμε να υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πέραν των 180 ατόμων. Είχαμε αρχικά προγραμματίσει να γίνουν δύο τμήματα, όμως με το τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει θα προχωρήσουμε να κάνουμε τέσσερα τμήματα και θα δούμε στην πορεία αν χρειαστεί να δημιουργηθούν κι άλλα. Ναι. Και να δούμε λίγο, επειδή έχει σημασία η επικοινωνία που ξεκινά από τη γλώσσα, να μπορούν να συνεννοηθούν και μέσα από τη γλώσσα η ένταξη είναι πιο εύκολη, γιατί μέσα από την γλώσσα μαθαίνει κανείς, αντιλαμβάνομαι και τα μαθήματα, εκεί προσανατολίζονται, μαθαίνοντας ελληνικά, μαθαίνοντας και τον τρόπο ζωής, τη δική μας κουλτούρα, τον πολιτισμό κλπ. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε προγραμματίσει και άλλες εκδηλώσεις, τις οποίες θα σας πω μετά. Να πω απλά ότι τα μαθήματα αυτά της ελληνικής γλώσσας στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των τυπικών τρίτων χωρών και την γνωριμία τους με την κοινωνία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό της χώρας μας. Ο χαρακτήρας αυτών των διαδικτυακών μαθημάτων θα είναι επικοινωνιακός και θα καλύπτει βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Να πω επίσης ότι εκτός από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ο Δήμος μας προγραμματίζει να διοργανώσει και δωρεάν μαθήματα μαγειρικής και επικός τρίτων χωρών, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να γνωρίσουν και την κυπριακή κουζίνα. Προγραμματίζουμε να κάνουμε και τρεις εκπαιδευτικές εκδρομές σε ιστορικούς χώρους για γνωριμία με την πολιτιστική μας κληρονομιά και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει και την ομαλή τους ένταξη στην κυπριακή κοινωνία. Να πούμε, κύριε Δήμαρχε, ότι το πρόγραμμα γενικά χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή, Κυπριακή Δημοκρατία. Ακριβώς. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοηθούν σε αυτές τις δράσεις, αυτό το πρόγραμμα, γιατί το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να. Και ένας σωστός τρόπος να αξιοποιήσεις των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενσωμάτωση και ένταξη των αιτητών ασύλου, των μεταναστών, των προσφύγων. Δεν είναι μόνο σαν ασύλου, είναι γενικά υπηκό υπήρων. Ναι. Όπως είπατε, για τους διάφορους λόγους που έχουν επιλέξει...